Πόσο οργισμένη είμαι. Δεν θέλετε να ξέρετε. Αυτό κανένας δεν θέλει να το ξέρει. Είμαι καλό κορίτσι. Γλυκό κορίτσι. Άριστη μαθήτρια, αυστηρών αρχών, υποδειγματική κόρη, ευσυνείδητη επαγγελματίας. Και ποτέ δεν έκλεψα τον κόμενο καμιάς και ποτέ δεν παράτησα καμιά φίλη και ανέχτηκα τις μαλακίες των γονιών μου και τις μαλακίες του αδελφού μου και εξάλλου δεν είμαι κορίτσι. Έχω περάσει τα 40 το κερατό μου και είμαι καλή στη δουλειά μου και είμαι απίθανη με τα παιδιά και κρατούσα το χέρι της μάνας μου όταν πέθανε επίτα από 4 χρόνια που τους κρατούσα το χέρι όσον καιρό πέθανε. Και μιλάω στον πατέρα μου κάθε μέρα στο τηλέφωνο, κάθε μέρα, προσέξτε. Και τι καιρό κάνει από τη δική σας πλευρά του ποταμού, γιατί εδώ ο καιρός είναι μουντός και έχει και λίγη υγρασία. Υποτίθεται ότι θα έγραφε μεγάλη καλλιτέχνηδα στο μνήμα μου. Αλλά αν πέθανε αυτή τη στιγμή, αντί γι' αυτό, θα έγραφε πολύ καλή δασκάλα, κόρη, φίλη. Και αυτό που στα αλήθεια θέλω να φωνάξω, και το θέλω και με μεγάλα γράμματα σε εκείνο τον τάφο, είναι «Αι γαμηθείτε όλοι σας». Το ίδιο δεν νιώθουμε όλες οι γυναίκες. Η μόνη διαφορά είναι πόσο ξέρουμε ότι το νιώθουμε, πόσο συνειδητοποιούμε την οργή μας. Είμαστε όλες μενάδες, εκτός από εκείνες που παρά είναι ηλίθιες. Και αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι ότι τους κάνουμε πλήση εγκεφάλου από την κούνια. Και τελικά ακόμα και εκείνες που είναι ξύπνιες θα καταλήξουν ηλίθιες. Τι εννοώ? Εννοώ τα κοριτσάκια της Δευτέρας στο Δημοτικό Σχολείο Άπλετον, καμιά φορά ακόμα και τα πρωτάκια, και όταν πια φτάνουν στη δική μου τάξη την Τρίτη η μάχη έχει χαθεί. Τα μυαλά τους είναι γεμάτα Lady Gaga και Katy Perry και γαλλικά μανικιούρ και χαριτωμένα φορεματάκια και τα νοιάζει πως είναι τα μαλλιά τους στην Τρίτη τάξη. Τα απασχολούν περισσότερο τα μαλλιά τους ή τα παπούτσια τους παρά οι γαλαξίες ή οι κάμπιες ή τα ιερογλυφικά. Πώς έγινε και όλες οι επαναστατικές κουβέντες της δεκαετίας του 70 μας προσγείωσαν σε ένα μέρος όπου το να είσαι γένους θηλυκού σημαίνει να παριστάνεις τον βλάκα και να είσαι όμορφη. Δεν είμαι τρελή. Οργισμένη ναι, τρελή όχι. Με λένε Νόρα Μαρί Έλντριτς και είμαι 42 ετών. Και αυτός ο αριθμός με κάνει να νιώθω πολύ περισσότερο μεσόκοπη από ότι στα 40 ή ακόμα και στα 41. Ούτε γριά, ούτε νέα. Δεν είμαι ούτε χοντρή, ούτε αδύνατη, ούτε ψηλή, ούτε κοντή, ούτε ξανθιά, ούτε καστανή, ούτε χαριτωμένη, ούτε άσχημη. Αρκετά όμορφη κάποιες στιγμές, νομίζω, κατά γενική ομολογία. Κάπως σαν τις ηρωίδες των Άρλεκιν που διάβαζα με τα μανία στα νιάτα μου. Δεν είμαι ούτε παντρεμένη, ούτε χωρισμένη, αλλά ελεύθερη. Αυτό που παλιά το έλεγαν γεροντοκόρη, αλλά όχι πια. Γιατί υπονοεί ότι έχει σταφυδιάσει και καμιά μας δεν το θέλει αυτό. Μέχρι πέρσι το καλοκαίρι δίδασκα στην τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Άπλετον στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Και ίσως να επιστρέψω εκεί και να το ξανακάνω, απλώς δεν ξέρω. Ίσως αντί γι' αυτό να βάλω φωτιά στον κόσμο ολόκληρο. Δεν αποκλείεται. Να ξέρετε ότι παρά το βρωμό στομά μου, δεν βλαστημάω μπροστά στα παιδιά. Εκτός από μια-δυο φορές που μου ξέφυγε ένα ξέμπαρκο σκατά, αλλά χαμηλόφωνα μόνο. Και σε έκτακτες καταστάσεις μόνο. Αν αναρωτιέστε πως είναι δυνατόν ένα τέτοιο οργισμένο άτομο να διδάσκει μικρά παιδιά, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι μας μπορεί να παραφερθούμε και ότι μερικοί από εμάς είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό. Αλλά ότι για να είναι κανείς καλός δάσκαλος, πρέπει να διαθέτει ένα μίνιμουμ αυτοκυριαρχίας που εγώ έχω. Έχω περισσότερο από ένα μίνιμουμ. Έτσι με μεγάλωσαν. Όχι. Προφανώς η μόνη δύναμη που υπήρχε από την αρχή ήταν η ικανότητα να πεισάει στα κομμάτια σε όλα αυτά. Να γυρίσεις την πλάτη σε όλο τον πόνο και να ασχοληθείς ανενόχλητη με τις δικές σου επιθυμίες πάνω απ' όλα. Οι άντρες εξασκούνται σε αυτό εδώ και γενιές ολόκληρες. Οι άντρες έχουν ανακαλύψει πώς να σπέρνουν παιδιά και να τα αφήνουν να τα μεγαλώνουν άλλοι. Πώς να εξευμενίζουν τις μανάδες τους με ένα απλό τηλεφώνημα από μακριά. Πώς να επιμένουν ήρεμα
σαν να επέμεναν ότι ο ήλιος είναι στον ουρανό, σαν οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα να ήταν τρέλα, ότι η δικιά τους δουλειά, ειδικά, είναι αυτό που πρέπει να γίνει και να γίνει κατά προτεραιότητα. Μια τέτοια δύναμη στα νεανικά της οράματα δεν περιλαμβάνει σκύλους ή κήπους ή πικνίκ. Δεν περιλαμβάνει παιδιά. Δεν περιλαμβάνει ουρανό. Εστιάζεται σε ένα μόνο αντικείμενο. Είτε είναι λεφτά η εξουσία, είτε είναι ένα πινέλο και ένας μουσαμάς. Είναι μια αποτυχία οράματος. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε με μισό μυαλό μπορεί να το δει αυτό. Είναι μοιοπία. Αλλά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει να βλέπεις όλα τα άλλα, όλους τους άλλους, σαν στοιχεία αναλώσιμα, σαν κάτι λιγότερο από σένα. Είμαι σαν τα παιδιά. Τα κίνητρά μου και οι λόγοι για τους οποίους κάνω κάτι δεν είναι πάντα σαφή. Αλλά αν μπορώ απλώς να εξηγήσω, όλα θα διευκρινιστούν και ίσως η διευκρίνηση αυτή και μόνο να αποδείξει το μεγαλείο μου, όσο ταπεινό κι αν είμαι. Να πω ότι ξέρω και πώς μου φαίνεται, αν μπορώ. Ίσως αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, αν τα καταφέρω.